κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο Πόσα Ξέρεις, έτοιμοι να αποκομίσουμε γνώσεις και να περάσουμε καλά. Πάμε να γνωρίσουμε τις δύο μας ομάδες. Οι συνδρομητές είναι στο παιχνίδι μας, ο Σωκράτης, ο Πέτρος και ο Ιάσονας. Αρικόργια, καλώς ορίσατε στο παιχνίδι μας. Ευχαριστούμε, Άντρη μου, καλώς σας βρήκαμε. Από πού μας έρχεστε? Από Λευκωσία. Λευκωσία. Και με τι ασχολούμαστε? Εγώ είμαι φοιτητής marketing, επικοινωνίες και μέσα δικτύωσης. Τώρα εξηγούνται όλα. Μάρκετινγκ σπουδάζει, σου ταιριάζει απόλυτα. Ο Πέτρος. Εγώ είμαι φοιτητής business. Και ο Ιάσονας. Υπολογιστό. Μάλιστα. Λοιπόν, με τα αρχαία, με τα κυπριακά, με τα τραγούδια, πώς το λέμε? Από τα αρχαία το έχουμε στο όνομα μας. Στην πράξη θα δούμε στο παιχνίδι. Για να δούμε, συνδρομητές. Καλή επιτυχία και πάω στα κορίτσια απέναντι που είναι ατρόμητα. Η Αναστασία και η Έγλη, πολύ ωραίο το όνομά σου, Έγλη μου. Εσύ. Παράξενο. Εσείς από πού μας έρχεστε? Από Στρόβολο. Και ασχολούμαστε με τι? Είμαστε μαθήτριες στο εγώ Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού. Φαίνεστε πιο μεγάλες. Δεν ξέρω τι σπουδάζετε. Όχι. Πόσο χρόνο είστε? 17. Μάλιστα. Η Έγλη? Εγώ σχεδόν 18. Και τι θα σπουδάσουμε? Ακόμα σκεφτούμαστε, αλλά ιατρική, οδοντιατρική. Γι' αυτό είναι ατρόμητες, εντάξει? Είναι ατρόμητες, αλλά είναι μερικές φέρετε στο λυκείο. Ελπίζω να μην έχουμε θέματα μετά, έχουν πει. Για να δούμε αν υπάρχουν θέματα μεταξύ των ομάδων μας σήμερα. Θα τα επιλύσουμε όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας. Και η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Κάτω τα χέρια από τον πάγκο. Πόσες φορές διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος? Νούμερο. 4. Λαθασμένη απάντηση, για ατρόμητες τι λένε? 3. Πιο κοντά είναι οι συνδρόμητες αφού ήταν 10 φορές. Για να δούμε πόσους βαθμούς θα πάρετε. Δέκα ολόκληρους βαθμούς για σας. Πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας λέξη που είναι η ήθηση. Βήθηση, αλαζονία, στράγγισμα ή επιμονή. Τι είναι η ήθηση? Είναι τα γελασιά σου, να μου. Τι είναι? Ήθηση, λοιπόν, τι είναι? Εγώ πιστεύω είναι άλφα, δεν είναι άλφα. Πάω, πάω. Αλφα, βήθηση, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι η βήθηση. Οι ατρόμητες μας γνωριζούν. Επιμονή, λέει η ομάδα μας. Δεν είναι ούτε η επιμονή. Τι θα πει η ομάδα μας τώρα? Το στράγγισμα. Γάμμα. Στράγγισμα. Είναι το στράγγισμα ήθηση? Είναι βεβαίως. Και συνεχίζουμε. Φρόισμα. Ήχος από τα φύλλα των δέντρων, ήχος των κυμάτων, ξάφνιασμα ή ελαφρά δροσιά. Το άλφα λέει ομάδα μας, ήχος από τα φύλλα των δέντρων, το φρόισμα. Και η απάντησή σας. Νιογνώμονας. Άλφα εμπειρογνώμονας, βήτα μονάδα μέτρησης, γάμα μέτρο σύγκρισης ή δέλτα οργανισμός για τα ιδιωτικά πλοία. Νοη... γνώμονας τι είναι? Νιογνώμονας. Πάνω το πάνω. Το αλφα εμπειρογνώμονας είναι εμπειρογνώμονας. Όχι, δεν είναι. Τι είναι ο νιογνώμονας? Μέτρο σύγκρισης. Μέτρο σύγκρισης, λέει η ομάδα μας. Ούτε αυτό είναι. Τι θα επιλέξουμε? Μονάδα μέτρησης. Για να δούμε. 50-50 πιθανότητες. Θα τις πάρετε τους βαθμούς. Δεν τους παίρνετε και οι βαθμοί πάνε στα κορίτσια. Είναι οργανισμός για τα ιδιωτικά πλοία. Συνεχίζουμε. Ατρόμητες. Ανάπεστος. Αδιαμαρτύρητος. Αναπαυτικός. Ανίποτος ή είδος μέτρου στην πίεση. Ο ανάπεστος τι είναι? Ανάπεστος, αδιαμαρτύρητος, αναπαυτικός ή ανίποτος ή είδος μέτρου στην πίεση. Για να δούμε λοιπόν. Αδιαμαρτύρητος. Συνδρομητές, γνωρίζουμε τι είναι ο ανάπεστος. Στην τύχη, νομίζω εδώ δεν. Στην τύχη. Σωστή απάντησή σας. Ο ανάπεστος είναι είδος μέτρου στην ποιήση. Συνεχίζουμε με εσάς και ορθογραφία. Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης προνόμιο? Α, Β, Γ ή Δ. Είναι το γάμμα.
Κλείδω στο Σοκράτη μου. Προνόμιο. Το γάμα λέει ομάδα μας. Και είναι η σωστή απάντησή σας. Και πάμε στην ετυμολογία της λέξης δάνειο. Από το ροδάνιον, από το αγγλικό ντάντι, από το ρήμα δίδομη της αρχαίας ή από τη Δανία. Από πού προέρχεται η λέξη δάνειο και μας λέτε από το ρήμα δίδομη της αρχαίας. Και είστε σωστοί, πάρα πολύ σωστοί. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε εδώ στο Πόσα Ξέρεις με τις δύο καταπληκτικές μας ομάδες. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMS Fitomer LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Balson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Η εταιρεία Macchiato Desired Home με τα υψηλού σχεδιασμού και άριστης ποιότητας έπιπλα Macchiato. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99 11 11 96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. 3.000 ευρώ είναι το μεγάλο μας έπαθλο. Για να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο δώρο που δίνουμε εδώ στο παιχνίδι μας. Μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ με την ομάδα σας. Φτάνει να καλέσετε στο 99 11 11 96. Συνεχίζουμε, Σοκράτη μου. Θα συνεχίσουμε. Είσαι έτοιμος να τραγουδήσουμε? Θα τραγουδήσουμε. Να καλέσουμε τον μαέστρο μας, αγαπημένος καλλιτέχνης. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο, Μητροπάνος. Μάλιστα. Να, 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 να. Είναι το μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου όλα φυσικά. Και όλοι μας είναι δική σας. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου τίποτα. Και πάμε στις ατρόμητες. Δεν έχουμε να απαντήσει. Είναι πολύ εύκολος ο τίτλος. Είναι μια λέξη που θέλουμε όλοι να ακούμε. Σ' αγαπώ είναι η σωστή απάντηση. Και πάμε να τα τραγουδήσουμε. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ. Σε θέλω. Δύσκολο το τραγούδι μας, μαέστρο. Ποιος το έχει γράψει και ποιος το έχει προτερμηνεύσει? Σ' αγαπώ, άντρε μου, το έγραψε ο Μάριος Τόκας σε μουσική και στίχους Ραντζιά Λιβιζάτου. Πρώτη εκτέλεση Μαρινέλα και Αντώνης Καλογιάννης. Επίσης Γιάννης Πάριος, μια πολύ καλή εκτέλεση. Τεράστιοι καλλιτέχνες. 84 γράφτηκε το κομμάτι. Μάλιστα. Μοναξιά μου, όλα ένα κομμάτι του 98 σε στίχους Φίλιππου Πιάτσικα και Όλγας Βλαχοπούλου και μουσική του Φίλιππου Πιάτσικα. Pixlax πρώτη εκτέλεση με Μάκη Χριστοδουλόπουλο και Δημήτρη Ρουμογιώτη. Ευχαριστούμε, μαέστρο μου. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μας. 54 βαθμούς για τους συνδρομητές, οι ατρόμητες στους 24 βαθμούς. 30 βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες μας. Για να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι μας. Ελληνικός πολιτισμός για σας. Θέτω εκποδών. Απομακρύνω, βγάζω από τη μέση. Ακουμπώ στα πόδια, παγιδεύω ή βάζω σε κοινή θέα. Θέτω εκποδών. Το δέλτα. Σοκράτη, εσύ σούπερσταρ. Το δέλτα, για να δούμε αν είσαι σωστός. Δεν είναι σωστή απάντηση. Ατρόμητες. Θέτω εκποδών, λοιπόν. Τι σημαίνει?
απομακρύνω. Απομακρύνω, βγάζω από τη μέση, ακουμπώ στα πόδια ή παγιδεύω. Το α απομακρύνω, βγάζω από τη μέση. Αλλά εσείς μένετε εδώ, επέρνετε και βαθμούς. Συνεχίζουμε με εσάς, προμ μπόνο πούμπλικο. Α με καλό καιρό, Β υπέρ της δημοκρατίας, Γ για το κοινό καλό ή Δ καλό σημάδι. Κάνουμε λατινικά στο σχολείο? Όχι. Είναι σωστή απάντηση. Θα μπορούσατε να κάνετε. Συνεχίζουμε. Παροιμία των νέων ελληνικών. Όποιος ακούει γίνεται σοφός και όποιος ομιλεί μετανοεί. Τι σημαίνει? Α. Όποιος μιλάει λίγο βγαίνει κερδισμένος. Καλύτερα να μιλάς παρά να σωπαίνεις. Για να πάρεις μια απόφαση είναι καλά να ακούς τις γνώμες των άλλων. Ή καλύτερα να κάνεις κάτι παρά να μετανιώνεις μετά γιατί δεν το έκανες. Για να δούμε λοιπόν. Ναι, το γάμμα. Το γάμμα λέει η ομάδα μας. Για να πάρεις μια απόφαση είναι καλά να ακούσεις τις γνώμες στον άλλο. Είναι καλά να ακούσεις τις γνώμες στον άλλο, αλλά δεν είναι σωστή απάντηση. Όποιος ακούει γίνεται σοφός και όποιος ομιλεί μετανοεί. Τι σημαίνει? Μάλλον το άλλο. Όποιος μιλάει λίγο βγαίνει κερδισμένος. Νομίζω έχετε πολύ καλό δάσκαλο στο το σχολείο. Και ο στρατηγός του Μέγα Αλέξανδρου πραγματοποίησε και περίγραψε τον παράπλου των ακτών του Ινδικού ωκεανού. Τολεμαίος, Λαομέδων, Νέαρχος, Ικλήτος. Τολεμαίος, Λαομέδων, Νέαρχος, Ικλήτος. Κλειδώνουμε τον Κλήτο για να δούμε αν είναι ο Κλήτος. Δεν είναι ο Κλήτος. Συνδρομητές τι λέτε? Θα βάλουμε τον Νέαρχο. Για να δούμε αν είναι ο Νέαρχος. Και είναι βεβαίως ο Νέαρχος. Μπράβο σας. Τελείωσε και αυτή η ενότητά μας. Πάμε να δούμε αμέσως βαθμολογία. 62 βαθμούς για τους συνδρομητές, 50 βαθμούς για τους ατρόμητους. Μειώθηκε η διαφορά. Και πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενή μας ενότητα που είναι κυπριακές παροιμίες. Αγκονίστιντζο υπελλομαρού μιλόπιτα. Λέγεται. Για όσους περηφανεύονται υπερβολικά, για όσους αποκτούν κάτι ανάξιο λόγου, για ανάξιους που δεν τους αρμόζει τόση τύχη ή για όσους νομίζουν πως ανακαλύπτουν κάτι καινούριο. Αγκονίστιντζο υπελλομαρού μιλόπιταν. Πάνω, 15 δεύτερα. Το αλφα λέει ομάδα μας, για όσους περηφανεύονται υπερβολικά. Όχι, δεν είναι σωστή απάντηση. Αγκονίστιντζο υπελλομαρού μιλόπιταν. Το δέλτα λέει η ομάδα μας, για όσους νομίζουν πως ανακαλύπτουν κάτι καινούριο. Όχι, δεν είναι σωστή απάντηση. Για να δούμε αν θα πάρετε εσείς τους βαθμούς, αν θα τους δώσετε των κοριτσιών και πάλι. Και τους κάνετε και δώρο πάλι. Κορίτσια, σας αγαπάνε τα αγόρια μας εδώ. Σας χαρίζω βαθμούς. Πάμε στο σχόλιο της φράσης από τον Γιώργο Γεωργίου και επανερχόμαστε. Η φράση λέγεται για ανάξιους που δεν τους αρμόζει τόση τύχη. Μιλόπιτα ή πίτα καρπασίτικη είναι η πίτα που γίνεται με πολλά και λεπτά φύλλα ζυμαριού και τηγανίζεται σε χοιρινό λίπος. Ζεστή, περιχύνεται με μέλι άσπρο και θεωρούνταν εξαιρετικό γλυκό στο οποίο ειδικεύονται οι καρπασίτισες. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας τον Γιώργο τον Γεωργίου και συνεχίζουμε με τις ατρόμητες. Εκόπινη μου τσούνα μου. Α τραυματίστηκα, Β κόπηκα στο ξύρισμα, Γ δεν μπορούσα να μιλήσω ή Δ ντράπηκα. Εκόπιν η μουτσούνα μου. Για να δούμε. Δεν θα χρειαστεί να κοπεί η μουτσούνα σας γιατί είστε σωστές. Και συνεχίζουμε με τους συνδρομητές. Έχω σε μάχη. Α σε λιγουρεύομαι, Β σε πεθύμησα, Γ σε έχω στο στόμα μου ή Δ σε εχθρεύομαι. Έχω σε μάχη. Για να δούμε τι είναι η σωστή απάντηση. Το δέλτα λένε τα αγόρια μας. Σε εχθρεύομαι. Και δεν σας εχθρεύομαι, είστε σωστοί. Μάρτιν Καμίλα να σου κάνει τα αντέλα. Λέγεται. Για σκληρές εργασίες, για ακατάλληλους εργασία που απαιτείται δεξιοτεχνία, για εργασίες που θέλουν υπομονή ή για δυνατούς που υποχρεώνονται να κάνουν τις δουλειές αδυνάτες. Άμεση απάντηση από τα κορίτσια μας την έχουμε ξανακούσει. Για να δούμε αν είστε σωστές όμως. Και είστε φυσικά σωστές. Έξω χατάχουν πάνε οι ομάδες μας αυτή την ενότητα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία τους.
72 βαθμούς για τους συνδρομητές, 74 βαθμούς για τις ατρόμητες. Ανατροπή γιατί ήταν 30 βαθμούς πίσω οι ατρόμητές μας. 2 βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με την ερώτηση του τροχού. Πότε διεξήχθη η μάχη των Θερμοπυλών ανάμεσα σε Έλληνες και Πέρσες? 480 π.Χ. Πάρα πολύ σωστά, μπράβο σας. Για να δούμε πόσους βαθμούς παίρνετε. 6 βαθμούς για τα κορίτσια μας. Και θες Γερό να τραγουδήσουμε, τραγουδάμε? Λίγο. Α, η Έγλη, τραγουδάει η Έγλη. Ο μαέστρος μας και ο Σαββής μας, για να δούμε τι έχουν επιλέξει για σας. Μαρού Μαρία Μαρουθιά είναι η σωστή απάντηση και πάμε να το τραγουδήσουμε. Μαρού Μαρία Μαρουθιά, όποιος σε δει ευτής μεθιά και κάθε σου γλυκιά μάθια. Μαρία Μαρουθιά. Θερίζει όπως τα σπαθιά ήταν η σωστή απάντηση. Δεν παίρνουμε βαθμούς, κορίτσια μου. Ήσανε και επανάληψη. Και πάμε στους συνδρομητές. Μυρίζει η σιωπή. Έχει ο Θεός, λέμε. Είναι και ο τίτλος του τραγουδιού και πάμε να το τραγουδήσουμε. Για μας είναι σιωπή. Λαλίστε τε. Έχει ο Θεός και βάλει το σταυρό. Βαθμούς, δυστυχώς, μας δυσκόλεψαν τα τραγούδια μας. Θα μπορούσε να ήταν στίχος του κομματιού. Μια χαρά, σε βλέπω και για στιχουργό. Πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. 80 βαθμούς για τις ατρόμητες, 72 βαθμούς για τους συνδρομητές. 8 βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες μας. Η τελευταία ενότητα είναι η πιο καθοριστική. Πάμε στο σχόλιο της ημέρας και επανερχόμαστε εδώ, όπου θα κριθεί ο νικητής στην τελευταία μας ενότητα στο Πες του στα Κυπριακά. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, γράφονται ολογράφος, τακτικά αριθμητικά επίθετα, πολλαπλασιαστικά και υποπολλαπλασιαστικά, αναλογικά και περιληπτικά επίθετα, καθώς και τα σύνθετα που προσδιορίζουν αριθμητικά το αντικείμενο. Για παράδειγμα, 13ος, αλλά 9πλάσιος, υποδεκαπλάσιος, 300αριά, 200αριά, 17σύλλαβος κτλ. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας για το σχόλιο της ημέρας, για να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να είναι η νικήτρια και να έρθει πιο κοντά στις 3.000 ευρώ μετρητά. Και πάμε στα κορίτσια μας. Λοιπόν, 30 δεύτερα στη διάθεσή σας. Τα πάντα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Κακολόγος. Αλή. Το σκουλίκι. Σκουλούκι. Βγάζω το λάδι από τις ελιές. Αλή. Ευχή το λάδι μου. Ακονίζω. Αλή. Αγγίζω. Γίζω. Αναπαύομαι. Πέφτω. Κακολόγος. Φαρμακόγλωσσος. Βγάζω το λάδι από τις ελιές. Φύγει το λάδι μου. Όχι. Ακονίζω. Τέλος χρόνου. Έχετε 2 λανθασμένες, 3 σωστές. Οι λανθασμένες ήταν οι εξής. Βγάζω το λάδι από τις ελιές ήταν το ξυλαΐζω. Όπως επίσης το πνάζω ήταν το αναπαύομαι. Και το ακονίζω ήταν το κονιό.
Συνδρομητές, τα ίδια ισχύουν και για σας. 30 δεύτερα στη διάθεσή σας. 5 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση. Αφαιρούνται 5 βαθμοί για κάθε λανθασμένη απάντηση. Και έχετε το δικαίωμα να πάτε στην επόμενη. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, ναι. Χάμω. Χαμέ. Στρώμα. Παπλώμα. Στραβοπατώ. Ζωπάτησα. Εκεί κάτω. Σικάτω. Στραβός. Αλήθωρος. Ζήγια. Ατζούλα. Μάλιστα. Πολύ καλά τα πήγατε. Αλλά είχατε και δύο λανθασμένες απαντήσεις. Θα μπορούσατε να τις αποφύγετε φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά ρισκάρατε. Οι σωστές απαντήσεις στο στρώμαν ήταν το στρωμάτσι και στο ζαβόν ήταν το στραβός. Αυτές ήταν οι σωστές απαντήσεις. Έχουμε πολλή αγωνία να δούμε ποιος είναι ο νικητής της απόψινης βραδιάς. Τα πάντα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Για να δούμε ποιος τα έχει καταφέρει. Ατρόμητες 90 βαθμούς, είναι νικήτριες 82 βαθμούς για τις συνδρομητές μας. Μόνο 8 βαθμοί σας χώριζαν. Παίρνετε το βιβλίο του Γιώργου Γεωργίου, 1099 παροιμίες και φράσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα. Κορίτσια μου, εμείς θα τα ξαναπούμε στο αυριανό παιχνίδι. Πάμε να κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Μαέστρο μου, πάμε. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί κοντά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει. Αποχαιρετούμε και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δώστε ρίκα. Να σε ευχαριστώ πολύ, μαέστρο μου. Γεια σας.